Σήμερα έχουμε challenge. Ναι. Θα κάνουμε νέα πίτσα της Νέας Υόρκης, θα κάνει ο Αθανάσης. Και πίτσα ιταλική γνήσια. Καλτσόνε. Ναι, καλτσόνε, αλλά. Εντάξει, πίτσα είναι, αλλά είναι ναι, αυτό είναι ένα debate από ώρα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε λοιπόν πίτσα Νέας Υόρκης. Η διαφορά από την ιταλική, ας πούμε, πίτσα είναι κυρίως το πάχος. Ναι. Γιατί η ζύμη πρέπει να είναι λίγο πιο crispy, πιο λεπτή. Πολύ λεπτή, ναι. Και το τυρί είναι διαφορά. Γιατί στην Αμερική βάζουν μπόλικα τυριά. Ναι. Που λες, η άλλη διαφορά που έχει η αμερικάνικη πίτσα από την ιταλική. Ναι, γιατί δεν το διάβασα όλο το άρθρο. Το διάβασα εγώ. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι έβαλαν όλα αυτά τα toppings πάνω στην πίτσα. Οι meat lovers, cheese lovers, μπεφτό lovers. Δώσε μου λοιπόν τη φρέσκια ζύμη για πίτσα, κανάκι. Μάλιστα. Υπάρχει κατεψυγμένη, αλλά εγώ προτιμώ τη φρέσκια. Ναι, αφού είμαστε τώρα εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι στην ουσία έτοιμη, έτσι. Δεν χρειάζεται ναι, να έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και έτοιμη και πεντανόστιμη. Λοιπόν, και μπορείς να... Κι εγώ, και μπορείς να τη διαχειριστείς και πάρα πολύ ωραία. Παίρνω ένα ταψί, γιατί το σωστό είναι να τη βάζεις σε ένα ταψί για να πάρει και αυτό το σχήμα, ρε παιδί ναι, μου. Ναι, από την ανάποδη. Από την ανάποδη, ναι. Θα την κάνω λίγο πιο λεπτή, ναι. Θα την τραβήξω εδώ. Κοίταξε να δεις. Περισσεύει λίγο, το οποίο. Δώσ' μου το ένα μαχαιράκι. Αυτό εδώ που το περισσεύει, το κάνεις ωραία μπαλάκια ζύμης, βάζεις μέσα τυράκι και ψήνεται καταπληκτικά. Α, δεν το λίγο... πετάμε δηλαδή. Α, και λίγο ρίγανη να βάλουμε. Βάζω σάλτσα, η οποία μπορείτε να βάλετε ό,τι σάλτσα θέλεις, ρε παιδί μου. Εγώ παίρνω ειδική σάλτσα για πίτσα. Θα βάλεις μοτσαρέλα, να σε βοηθήσω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσω να την κόβω με το χέρι. Θα αρχίσω να την κόβεις, γιατί έχουμε πάρει φρέσκια μοτσαρέλα, που σημαίνει ότι πρέπει να την ξεψαχνίσεις λίγο. Πώς το λένε ναι, αυτό. Να την κόψω έτσι. Ναι, πάνω. Μπράβο. Εγώ τρελαίνομαι για φρέσκια μοτσαρέλα. Κι εγώ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έτοιμη. Μπράβο, Και που να δείτε ψημένη πώς θα είναι. Λοιπόν, τη βάζουμε στο φούρνο. Είναι η κλασική New York Margarita Pizza. Εντάξει, ρε παιδί μου, λογικά θέλει γύρω στα 20 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, και τώρα αλλάζω γάντια για να σου δείξω πώς θα φτιάξεις αυθεντικό ιταλικό καλτσόνε. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε διαλέξει, λοιπόν, όπως σας είπαμε, ζύμη για πίτσα. Περίπου. Τελειώς δεν χρειάζεται να το πετύχεις τέλεια. Καλά, για όνομα. Απλά να έχει αυτό. Το υπόλοιπο το κρατάμε και αυτό. Θα γίνει το γνωστό. Όχι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό που είπες, μπαλάκια και να βάλουμε μέσα μοτσαρέλα που μας έχει μείνει από την προηγούμενη πίτσα. Θα φτιάξουμε τώρα μία σάλτσα που είναι η ιταλική σάλτσα. Ωραία. Εντάξει. Υπάρχει και έτοιμη, αλλά τώρα θα φτιάξουμε. Όχι, όχι, γιατί βλέπω τις ντομάτες. Ναι. Τις έχεις αποφλοιώσει. Ναι. Που σημαίνει ότι έχεις βάλει σε ζεστό νερό. Τις έχουμε βάλει σε ζεστό νερό και έχουμε βγάλει έτοιμη. Ναι. Αυτό δεν είναι και κάτι τρομερό. Όχι, δεν είναι. Ρίχνουμε μέσα στο multi blender, ό,τι έχετε. Βάζουμε ντομάτα, βάζουμε σκόρδο, βάζουμε και βασιλικό. Όπως είναι. Και μόνο που μυρίζει ντομάτα και βασιλικό. Νιώθεις τελεία. Λοιπόν, και αφού το έχουμε χτυπήσει λίγο, μετά θα ρίξουμε λίγο λάδι με το μάτι. Με το μάτι. Λοιπόν, ρίγανη. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι. Α, και το ξαναβάζεις... Ναι, ναι, και το ξαναχτυπάς. Μην με ρωτήσεις γιατί. Εμείς θα την κάνουμε με πεπερόνι. Πω πως έγινα. Λοιπόν, θα βγάλω την πίτσα, να έρθει νομίζω έχει γίνει. Καλά, έχουμε γίνει σε κατάστημα. Θανάση, μας περιμένει ο κόσμος, έχουν τα κουτιά. Έρχεται το 4! Έτοιμη! Όχι, φεύγει το μηχανάκι. Λοιπόν, βάζουμε τη σάλτσα. Θες να κάνεις εσύ τα ψωμάκια όσο εγώ βάζω αυτό. Ναι, 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 μη σε νοιάζει. Θα βάλω μοτσαρέλα λοιπόν, μόνο. Εδώ μας. Έχουμε μια αυθεντική ιταλική σάλτσα. Βάζω τυρί κότατζ. Α, και διέτης. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε και εδώ να κάνουμε και τη μίνι. Κάνε. Βάλω τη σάλτσα. Αχ, ωραία, μυρίζει. Όντως μυρίζει, ωραία. Άμα τα κάνουμε και πιο γρήγορα, μπορούμε και παραγγελίες να δεχόμαστε. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο την παρμεζάνα. Παρμεζάνα, ορίστε. Το βάζω έτσι παρμεζάνα μέσα. Ναι, ρίξε. Λοιπόν, και όπως βλέπεις, κολλάει και χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι. Ναι, εγώ το είδαμε. Λοιπόν, και την τυλίγω. Λοιπόν, κάτσε να πάρω την πίτσα μου, εγώ το καλτσόνι μου από εδώ, το μικρό. Να βάλω όλα ένα. Περίμενε, να κάνεις και αυτό, κλείσε. Τέλειωσε. Ορίστε. Εντάξει. Ανοίγω την τρύπα εδώ. Ναι. Λοιπόν, και θέλω ρίχνω... να βγάλω τα γάντια, δεν μπορώ. Ρίχνω τη σάλτσα. Τέλειωσα εγώ. Ρίχνω κι άλλη σάλτσα. Ωραία, θα τη βάλω στο φούρνο και τη δικιά μου. Ναι, καλή, φυσικά. Θα βάλω από πάνω ένα τέτοιο. Τέλεια, είναι και ο φούρνος τώρα αναμένος από ώρα. Έτοιμο. Και αφού τα αφήνεις, εντάξει ρε παιδί μου, περίπου στο 20 λεπτό, γύρω στους 200 βαθμούς, εγώ τόσο το κάνω. Θανάση, αυτό είναι κατάλαβες γιατί τα τρώμε από τη χαρά μας που τα έχουμε φτιάξει δέστε, εμείς. Ναι, δέστε εδώ πόσο crispy είναι, πόσο μικρούλα η ζύμη. Θανάση, να σου πω κάτι. Όντως νοιασμένη, η πίτσα Νέας Υόρκης. Δεν είναι περίεργο. Είναι φανταστική. Ναι. Είναι φανταστική. Και καλτσόνι.
Και καλτσόνε. Από τα χεράκια μας. Μπορεί να είναι και από τα χεράκια σας. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ωραίο το καλτσόνε. Λε. Είναι πιο μπαμπάτσικο. Με σένα δεν μου αρέσουν τα. Όχι, το πάει κάτι. Νομίζω ότι είναι. Αλήθεια, παρόλο που το έκανα εγώ, νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ το καλτσόνε.